Συγκινητική υποδοχή επεφύλαξαν στο πλατή Καμπό στην υποψήφια αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Στην αρχή της ομιλίας της υποψήφια αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στους στενούς δεσμούς που τη συνδέουν με τον τόπο καταγωγής της και τους ανθρώπους του, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί με συγκίνηση σε κοινές μνήμες και κοινούς αγώνες με τους φορείς και κατοίκους της περιοχής. Ακολούθως αναφέρθηκε στο πλούσιο έργο της νομαρχιακής παράταξης Συμφωνία Ευθύνης σε όλους τους βασικούς άξονες δράσης για το αγροτικό εισόδημα, την επιχειρηματικότητα, την απασχόληση, το περιβάλλον, τις υποδομές, την υγεία, τον πολιτισμό, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι το έργο μας ως Συμφωνία Ευθύνης είναι εγγύηση για το αύριο της διοίκησής μας. Ιδιαίτερη αναφορά μάλιστα έκανε η υποψήφια αντιπεριφερειάρχη στο θέμα του εργοστασίου Ζάχαρης, που έκλεισε με ευθύνη της προηγούμενης, όπως είπε, κυβέρνησης και των βουλευτών της, καθώς και της νομαρχιακής αρχής, που όχι μόνο δεν αντέδρασε, αλλά υπέλθαψε την κυβερνητική απόφαση, εμπέζοντας τους φορείς και τους αγρότες του νομού ότι δήθεν δεν κλείνει το εργοστάσιο, αλλά απλώς μετατρέπεται σε εργοστάσιο παραγωγής βιοεθανόλης. Αναφέρθηκε ακόμη στην καύση Petcock στην περιοχή του Δήμου και στον μεγάλο αγώνα της παράταξής της για την πάυση του. Τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος με αιχμή την κατάσταση στο Ασμάκι αναλύθηκε εκτενώς από την υποψήφια αντιπεριφερειάρχη κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία δεσμεύτηκε για μια νέα εποχή σε θέματα περιβαλλοντικά επί της δικής της διοίκησης στο νομό, ενώ ειδική αναφορά έκανε για το νερό και την διαχείρισή του στη Θεσσαλία.